Άργια μας οικογενειακές υποθέσεις δεν λείπουν. Αύριο, εσείς που είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, αποκλείεται να μην έχετε μία συναντησούλα έτσι φιλικό-ερωτική. Να βάλουμε και το φιλικό για να μην βάλουμε φωτιά στα σπίτια. Λοιπόν, της πρώτης μέρας αρχίζει μία περίοδος καλύτερη, αλλά με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας για ένα οικονομικό ή για ένα εργασιακό θέμα μπορεί να έρθετε σε σύγκρουση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Γενικά τα οικογενειακά σας απασχολούν και από αύριο μεθαύριο θα επανατοποθετηθείτε, θα σκεφτείτε πάλι τα οικογενειακά σας θέματα. Αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 21. Είπαμε ότι ο Ερμής δεν είναι από τους ανθρώπους, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι από τους πλανήτες που μπορεί να φέρουν κάτι απρόσμενα κακό, μπορεί όμως να φέρουν μία παρεξήγηση, μία καθυστέρηση, αλλιώς να πούμε εμείς τι θέλουμε και αλλιώς να το εκλάβει ο άλλος. Για σας λοιπόν τα λιοντάρια, ένα οικογενειακό θέμα θα είναι πολύ σοβαρό αυτόν τον καιρό και πολύ περισσότερο από τις 15 που μπαίνει και ο Άρης στον Σκορπιό, θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Άρα λοιπόν τώρα προσπαθήστε να επιλύσετε θέματα που η Αφροδίτη τη βοηθάει, ώστε να μην έρθει κάτι πιο μεγάλο, ένας παροξυσμός τέλος πάντων. Η Παρθένη μας από αύριο θα αρχίσετε να μετανιώνετε για κάποια πράγματα που έχετε αποφασίσει, να κάνετε μία επανατοποθέτηση των σκέψεών σας πάνω στα ήδη πεπραγμένα. Τι σας απασχολούν και αν τα οικονομικά δεν ξέρω. Ή σας έχει πιάσει μια αγοραστική μανία και αφού ξοδέψετε κάποια χρήματα μετά τα ξανασκέπτεστε, ή προσέχετε γιατί θα έχετε τέτοιου είδους θέματα. Τώρα όμως για ένα μήνα περίπου θα ξοδέψετε από αυτά τα ωραία έξοδα που λέω εγώ, τα γλυκά έξοδα, που είναι της οικογένειας. Θα ξοδέψετε για το σπίτι και την οικογένεια κάποια χρήματα, τα οποία θα είναι φυσικό. Εξάλλου Νοέμβριος είναι, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, είναι φυσικό. Αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, μπορεί να κάνετε και κάποια λάθη. Τώρα, αν είστε γεννημένοι εκεί 10-15, ο Ποσειδώνας είναι απέναντι από το ζώδιό σας, αυτό σημαίνει ότι με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες μπορεί να πλάθετε πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο αληθινά όσο τα νομίζετε. Προσέχετε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έρχεται η χρονιά σας για πολλά σημαντικά και πολλές αλλαγές στη ζωή σας. Για τους ζυγούς μας, η Αφροδίτη που αλλάζει ζώδιο είναι δικό σας κυβερνήτης. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μήνα περίπου θα έχετε μικρές μετακινήσεις, συζητήσεις, επαφές. Αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, σήμερα από το βράδυ, αύριο, μπορεί να έχετε μια συνάντηση η οποία είναι πολύ σημαντική. Βεβαίως σας απασχολούν θέματα οικογενειακά. Αν είστε γεννημένοι 8-10, θα πρέπει να προσέχετε και κρυολογήματα και μικρά ατυχήματα. Αλλά με εκείνα τα οικονομικά, αυτά τα πηγενέλα του Ερμή θα αρχίσουν από αύριο να σας απασχολούν. Σκορπιοί μου, των πρώτων ημερών νομίζω ότι είστε αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή φάση. Προσέχετε εσείς του Οκτωβρίου. Με τη νέα σελήνη, η οποία είδαμε ότι είναι πολύ σημαντική και έχει φέρει και παγκόσμια γεγονότα και έχει φέρει και μέσα σας γεγονότα, ενδεχομένως να υπάρξουν ξανά γύρω στις 15 Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν τώρα και πριν φτάσουμε στις 15 Νοεμβρίου και τώρα με τον ανάδρομο Ερμή, αν έχετε κάνει και κάποια λάθη εσείς, είναι και καιρός να δούμε με τον ανάδρομο Ερμή, να σκεφτούμε και εμείς τι έχουμε κάνει, πώς έχουμε λειτουργήσει. Σκεφτείτε λοιπόν τι έχετε κάνει και μην αφήσετε για από 15 και μετά να κάνετε σοβαρές συζητήσεις με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, γιατί εκεί θα είναι ο λίγον μπουρλότο. Mm. Τα οικονομικά θα βελτιωθούν και ένα παρασκήνιο τώρα, ένα άγχος έχετε ή για τη δουλειά ή για την υγεία. Τοξότες μου, υποδεχτείτε την Αφροδίτη που έρχεται στο ζώδιό σας, θα σας κάνει πιο γοητευτικούς τώρα. Αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, αποκλείεται σήμερα, αύριο να μην έχετε μία συνάντηση. Βεβαίως με τον ανάδρομο Ερμή ίσως ξανασκεφτείτε για τον σύντροφό σας, για τους συνεργάτες, ίσως αναθεωρήσετε, ίσως κάτι παλιό έρθει στο προσκήνιο. Γενικά είστε προβληματισμένοι πάνω σε αυτό, ενώ ένα θέμα που έχει σχέση με τα οικονομικά και με ανθρώπους που δουλεύετε συλλογικά ή φίλους, δεν πρέπει να τα μπερδέψετε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, επωφεληθείτε, ακόμη είναι μια ευκαιρία να προωθήσετε τα σχέδιά σας ή έχετε πλανήτη στο τελευταίο δεκαήμερο του τοξότη ή είστε τοξότης των τελευταίων ημερών. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, μπορείτε να προχωρήσετε τα σχέδιά σας ακόμα και με μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις. Οι εγώ κύριοι των πρώτων ημερών και έχουν ηρεμήσει,
και θα περιμένω τα καλύτερα. Αν είστε γεννημένοι εκεί, 8-10 του μηνός είναι αυτό το πενθήμερο που ακολουθεί αρκετά, με αρκετή ένταση. Ενώ η συναισθηματική σας ζωή, τώρα που μπαίνει η Αφροδίτη στον τοξότη, αυτό σημαίνει ότι ή θα ξανασκεφτείτε τα συναισθηματικά σας, ή μπορεί να έχετε και μυστικές επαφές ή συμφωνίες, οι οποίες είναι σημαντικές. Βέβαια, το καλύτερο είναι ότι οι φίλοι μπορεί να σας βοηθούν. Και ακόμα υπάρχει μία όψη, η οποία δεν φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή, αυτό που λέω για τις ειρηνευτικές προσπάθειες που γράφω και στον αστρολόγο του Νοεμβρίου. Ακόμα και στα πιο δύσκολα σας μπορείτε να κάνετε μία συμμαχία ή με φίλους να συζητήσετε και να βρείτε λύσεις πάνω σε πολύ σοβαρά θέματα, γιατί εγώ και αυτό τον καιρό έχουν κάποια σοβαρά πράγματα να επιλύσουν. Όμως εσείς θα μπορούσατε να τα επιλύσετε. Ερωτικές απιστίες. Ερωτικές απιστίες, ναι. Προσέξτε, έχουμε ερωτικές απιστίες από τη μία και έχουμε και ένα σκορπιό που λέει ότι προσέχετε, γιατί μπορεί και να παρακολουθήσετε. Δεν είναι απίθανο, έτσι προσέχετε τουλάχιστον να κάνετε απιστίες. Υδροχόη μου, αυτές τις μέρες μέχρι 5 του μηνός, ένα σχέδιο που μπορεί να έχετε για ένα ταξίδι, για μια συμφωνία, μπορεί να έχει κάποιες εναλλαγές. Να ξέρετε ότι φίλοι σας βοηθούν. Αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, αποκλείται να μην έχετε συναντήσεις και όλο αυτό το μήνα η νέα θέση της Αφροδίτης είναι πολύ γλυκιά για σας. Ανάμεσα σε φίλους μπορεί να βρείτε ανθρώπους που γοητεύονται από εσάς ή να έχετε συναντήσεις. Βέβαια, με εκείνα τα επαγγελματικά θα τα σκεφτείτε, θα τα ξανασκεφτείτε. Ο ανάδρομος Ερμής σας κάνει να αλλάζετε κάπως γνώμη. Αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, πρώτες μέρες του Ταύρου, πρώτες μέρες του Λιονταριού, πρώτες μέρες του Σκορπιού και πρώτες μέρες του Υδροχόου, αυτή η νέα σελήνη που σας είπα ότι γίνεται και κρατάει μέχρι την επόμενη Πανσέλινο, κατά τις 15 του μηνός, είναι σε έξαρση. Άρα λοιπόν, θέματα που προέκυψαν τώρα, τις πρώτες μέρες αν είστε, θέματα που προέκυψαν επανέρχονται γύρω στις 15, γι' αυτό επιλύστε τώρα τα θέματά σας, ώστε να μην είναι πιο πιεστικά. Τα ψαράκια μας θα αρχίσει η κοινωνική σας ζωή να λέει πολλά, πολλές συναντήσεις, πολλές επαφές. Θα μετανιώσετε για ορισμένα πράγματα ή θα αναθεωρήσετε ορισμένα πράγματα. Ενώ θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά μέχρι 5 Νοεμβρίου σας απασχολούν, παρόλα αυτά μπορείτε να βάλετε μία τάξη στη ζωή σας, μπορεί να καθυστερήσουν ορισμένα πράγματα. Ταξίδια στο εξωτερικό, νομικά, διαδικαστικά θέματα μπορεί να καθυστερήσουν. Όμως ουσιαστικά είστε σε μία φάση προόδου. Αυτά διαβάζεις. Εδώ, τρίτο δεκαήμερο υδροχόος.